Η εφαρμογή Optorer είναι μια καινοτόμος ιδέα η οποία δημιουργήθηκε από την εταιρεία πληροφορικής Βερτόγιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με στόχο την προώθηση του τουρισμού και του πολιτισμού στην περιφέρεια Αττικής αλλά και άλλων περιοχών της χώρας. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε ήδη σχεδιασμένες τουριστικές διαδρομές, οι οποίες θα περιλαμβάνουν στάσεις σε συγκεκριμένα σημεία ή να σχεδιάσει μια νέα διαδρομή δικής του επιλογής σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Το έργο υλοποιείται και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους. Το Optorer είναι ένα 17μηνο ερευνητικό έργο, το οποίο εισάγει μια νέα υπηρεσία δρομολόγησης και περιήγησης του τελικού χρήστη σε εξωτερικούς, εσωτερικούς χώρους τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως μουσεία, ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους, πολιτιστικά πάρκα. Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής σε συνεργασία με τη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και της εταιρείας μας της Βερτόγιο. Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας χρησιμοποιήθηκε η ψηφιακή πλατφόρμα Vertogio Digital Platform, μέσω της οποίας μπορούμε να υλοποιήσουμε αντίστοιχες εφαρμογές web και mobile, καθώς επίσης και την τελική υποστήριξη αυτών. Στα πλαίσια του έργου Optorer, το Πανεπιστήμιο ανέπτυξε εφαρμογή για κινητές συσκευές Android. Ο τελικός χρήστης μπορεί να επιλέξει τα σημεία του ενδιαφέροντος του και η εφαρμογή να του προτείνει διαδρομές βελτιστοποιημένες για τα δικά του προσωπικά κριτήρια. Δηλαδή, μπορεί να επιλέξει αν θα χρησιμοποιήσει τα πόδια του ή αν θα χρησιμοποιήσει τα μέσα, όπως και αν θα περάσει μέσα από αρχαιολογικούς χώρους ή χώρους πρασίνου, ανάλογα με την επιλογή του. Ακόμα και αν μια τέτοια διαδρομή δεν είναι η ταχύτερη. Το Πανεπιστήμιο εστίασε στα ερευνητικά ζητήματα του έργου, όπως για παράδειγμα στον γεωεντοπισμό σε εσωτερικό χώρο. Δηλαδή, μελετήσαμε την χρήση Bluetooth Low Energy Beacons, που είναι μικρές και φθηνές συσκευές, οι οποίες μπορούν να εγκατασταθούν μέσα σε ένα μουσείο. Όταν συμβεί αυτό, μέσα στο μουσείο αυτό θα μπορεί ο χρήστης να περιηγηθεί, κάνοντας χρήση της εφαρμογής που έχουμε αναπτύξει, και να παρακολουθεί η εφαρμογή ανά πάσα στιγμή τη θέση του, προκειμένου να τον ακολουθεί σε όλη την περιήγησή του μέσα στο μουσείο και να τον καθοδηγεί. Το Πανεπιστήμιο επίσης δημιούργησε και μια συνοδευτική εφαρμογή, η οποία μπορεί να εγκατασταθεί σε έξυπνα ρολόγια και η οποία μπορεί να συνδεθεί με την εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα, η οποία έχει δημιουργηθεί. Και η εφαρμογή αυτή έχει σαν σκοπό να μετράει τους σπαλμούς του χρήστη, καθώς και τον αριθμό των βημάτων του. Και ταυτόχρονα μέσω μιας μελέτης που έγινε σε ακαδημαϊκό επίπεδο σε δημοσιεύσεις και τη χρήση ενός αλγορίθμου που έχει δημοσιευθεί, είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να προβλέψουμε κατά πότε ένας χρήστης μπορεί να έχει κουραστεί και να μπορέσει έτσι να υπάρξει μια προτροπή στο κινητό, ένα μήνυμα στο κινητό για επιβεβαίωση από το χρήστη. Αυτή η επιβεβαίωση του χρήστη θα χρησιμοποιηθεί από την υπηρεσία του Optorer έτσι ώστε να γίνει μια ανακατεύθυνση της περιήγησης και να προταθεί στο χρήστη. Αυτή η ανακατεύθυνση θα μπορούσε για παράδειγμα να περιέχει, άμα είμαστε σε εσωτερικό χώρο, τη χρήση ενός ανελκυστήρα αντί για τη χρήση κάποιας σκάλας, ενώ σε εξωτερικό χώρο θα μπορούσε να περιέχει την προτροπή για να στάσει σε κάποιο εστιατόριο ή σε κάποια καφετέρια, πάντα μέσα στην περιήγηση η οποία έχει επιλεχθεί. Παράλληλα από την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα του Optorer, μπορεί ένας χρήστης να ανακοινώσει κάποιο συμβάν, για παράδειγμα χάρη μπορεί να υπάρχει μια πορεία ή για κάποιο λόγο να έχει κλείσει ένας δρόμος. Αυτό η υπηρεσία θα το χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να ενημερώσει τους χρήστες οι οποίοι τρέχουν κάποια διαδρομή, κάποια περιήγηση η οποία επηρεάζεται από αυτό το συμβάν και να τους προσφέρει αυτόματα και μια εναλλακτική λύση έτσι ώστε να μπορέσουν να αποφύγουν τα σημεία αυτά που έχουν ανακοινωθεί, εφόσον αυτό το συμβάν πρώτα έχει γίνει αποδεκτό από τον χρήστη της πλατφόρμας.